Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το δρόμο για τη χορήγηση άδεια στο Δημήτρη Κουφοντίνα ανοίγει εισαγγελέα στο Αρείου Πάγου, ζητώντας να αναιρεθεί το βούλευμα των δικαστών του Βόλου. Η κυρία Δημητρίου αργά χθες το βράδυ ζήτησε από το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου να επανεξετάσει την υπόθεση, διαφωνώντας με την κρίση που εξέφρασε ο συνάδελφός της αντιεισαγγελέας. Έντονη ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας που έκανε λόγο για προσπάθεια εκβίασης της δημοκρατίας. Οριστικές αποφάσεις για τη χορήγηση της άδειας στην πόλη Ισοβίτη αναμένεται να λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο την Τρίτη. Λίγες ώρες μετά την μεταφορά του Δημήτρη Κουφοντίνα στην εντατική για λόγους υγείας, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου παρενέβη στο θέμα, ζητώντας την αναίρεση του βουλεύματος των δικαστών του Βόλου, που είπε όχι στη χορήγηση της 7ης τακτικής άδειας στο Δημήτρη Κουφοντίνα. Κατά πληροφορίες, η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός είχε ζητήσει από τον αδελφό της να εξετάσει αν χωρεί αναίρεση κατά του βουλεύματος, με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να συμφωνεί με τους δικαστές του Βόλου, κρίνοντας ότι το βούλευμα είναι εμπεριστατωμένο και πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για τη χορήγηση άδειας στον Πολυσοβίτη. Τότε η εισαγγελέας παρενέβη προσωπικά, ζητώντας την αναίρεση της απόφασης. Κανένα σοβαρό δημοκρατικό κράτος δεν εκβιάζεται από τρομοκράτες ή θαυμαστές τους. Η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει τον νόμο Παρασκευόπουλου και θα επαναφέρει τις φυλακές υψίσης ασφαλείας για αμετανόητους τρομοκράτες. Σύμφωνα με την κυρία Δημητρίου, οι αντιφατικές γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις δικαστικών συμβουλίων για το εάν οι Πολυσοβίτες δικαιούνται τακτικής άδειας πρέπει να λυθεί στον ανώτατο βαθμό, δηλαδή από τον Άριο Πάγο. 10 ημέρες πριν την αποχώρησή της, η κυρία Δημητρίου κρατάει ανοιχτά τα δικαστήρια του Βόλου ως τις 11 για να προλάβει να αναιρέσει την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωτικών. Το μήνυμα είναι σαφές. Η δημοκρατία επί κυβερνήσεως Τσίπρα και εκβιάζεται και τρομοκρατείται. Για την ανώτατη εισαγγελική λειτουργό, οι δικαστές του Βόλου έσφαλαν, γιατί αφού έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου για την άδεια, δεν έπρεπε να μπουν στο θέμα των ουσιαστικών προϋποθέσεων. Για τους δικαστές του Βόλου, ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια και δεν δικαιούται άδεια ως Πολυσοβίτης, ενώ με αφορμή τις δηλώσεις του κρατουμένου έκριναν ότι δεν έχει σοφρονιστεί. Οι δηλώσεις του, οι οποίες παραπέμπουν ευθέως στη βία, όχι μόνο δεν αποτελούν ένδειξη μιας πορείας σοφρονισμού και σεβασμού της ένομης τάξης, αλλά αντιθέτως καταδεικνύουν ένα πρόσωπο που εμπράκτως και σταθερά αποτάσσεται την ένομη τάξη, δοθέντος ότι δεν αποτελούν απλά μια ιδεολογική τοποθέτηση του εν λόγω καταδίκου, ούτε μια αυθόρμητη αντίδρασή του υπό συνθήκες συναισθηματικής πίεσης. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχει δηλώσει ότι δεν θα δεχτεί αναγκαστική σύντηση, ζητώντας παράλληλα την κατάργηση του εισαγγελικού βέτο στα Συμβούλια των Φυλακών. Τον τελικό λόγο τώρα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα συνεδριάσει τις αρχές της εβδομάδος, είτε κάνοντας δεκτή την αναίρεση, είτε απορριπτώντάς τη. Για το θέμα έκανε δηλώσεις πριν από λίγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία δεν απειλούνται. Δεν εκβιάζονται. Πόσο μάλλον από έναν κατά συρροή αμετανόητο δολοφόνο και 30 τραμπούκους που την υποστηρίζουν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη. Θα σταθούν τελικά στο ύψος των περιστάσεων. Με εκπροσώπους ποντιακών σωματείων και φορέων συναντήθηκε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Μία μέρα πριν από την επέτειο μνήμης για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Να συνδεθούμε με τον Άρη Κουτσιούκη, ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, για να μας ενημερώσει. Άρη, καλησπέρα. Ο Πρωθυπουργός έφτασε εδώ στο γραφείο του λίγο μετά τις 11 και συναντήθηκε με εκπροσώπους ποντιακών σωματείων και μέλη της έδρας ποντιακών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για περισσότερο από μία ώρα και σε πολύ καλό κλίμα. Οι εκπρόσωποι των ποντίων τον ευχαρίστησαν για την πρόσκληση. Όπως είπαν, ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που τους κάλεσε επίσημα. Μάλιστα, του χάρισαν μία ποντιακή λίρα, αλλά και το επαιτειακό λογότυπο για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία. Του ζήτησαν να βγει μπροστά η ελληνική κυβέρνηση για το θέμα της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας, να αναλάβει δηλαδή δράσεις σχετικά με αυτό. Όπως μας ανέφεραν λοιπόν πριν από λίγο, ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων προανήγγειλε την ίδρυση δύο θεματικών πάρκων μουσείων. Ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού, το ένα στη Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά και το δεύτερο στην Αθήνα. Επίσης, την τοποθέτηση μνημείων στην Αρετσού και τη Μακρόνησο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε και για τη στήριξη της έδρας ποντιακών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την ομπρέλα του κράτους. Βασίλη. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν αμέσως μετά τη συνάντηση για το θέμα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αλλά και εκπρόσωποι των ποντιακών σωματείων. Πρόκειται για μια συγκλονιστική ανθρώπινη τραγωδία. Η ελληνική πολιτεία δεν ζητά σήμερα εκδίκηση τιμώντας τους Έλληνες του Πόντου,
τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Δεν ζητά εκδίκηση για τον εμφανισμό τους. Ζητούμε όμως δικαιοσύνη. Ζητούμε το ελάχιστο. Να αναγνωριστούν τα πραγματικά γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα από όλους. Εμείς δεν τιμούμε τη μνήμη των ποντίων συνελλήνων που αφανίστηκαν 100 χρόνια πριν με μέτωπο, αν θέλετε, εκδίκησης, αλλά για να σιγουρευτούμε ότι η γνώση της ιστορίας είναι η πιο σημαντική και καλύτερη δυνατή προϋπόθεση ώστε να έχουμε ένα μέλλον όπου αυτά δεν θα ξανασυμβούν. Ευχαριστήσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό για την επίσημη πρόσκληση που μας απίφθινε να παραστούμε στη σημερινή συνάντηση. Μας διαβεβαίωσε ότι είναι δεδομένη η στήριξη στις δραστηριότητες της Έδρας Ποντιακών Σπουδών και γενικότερα στα ζητήματα ανάδειξης της ιστορίας του Ελληνισμού του Πόντου και όλης της Ανατολής γενικότερα. Από την πλευρά του Πρωθυπουργού υπήρξε η δέσμευση ότι η Έδρα Ποντιακών Σπουδών θα έχει πλέον την κρατική ομπρέλα, δηλαδή ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι η Έδρα Ποντιακών Σπουδών θα έχει δύο επώνυμες κρατικές έδρες, δηλαδή πέρα από την ενίσχυση, τη μέχρι τώρα ενίσχυση και την προσφορά του ευπατρίδη Έλληνα ποντιακής καταγωγής Ιβάν Σαββίδη, θα αναλάβει πλέον το κράτος την λειτουργία της Έδρας Ποντιακών Σπουδών. Εμείς ως Παμποντιακή Ομοσπονδία θέσαμε στον Πρωθυπουργό τα ζητήματα της πάγιας στρατηγικές διεκδικήσεις του οργανωμένου ποντιακού χώρου, όπως είναι και το θέμα της διδασκαλίας ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού και της γενοκτονίας στις βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως είναι το ζήτημα της ανάληψης ενεργού ρόλου της ελληνικής πολιτείας στο ζήτημα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας. Γνωρίζετε ότι ό,τι έχει επιτευχθεί στον χώρο της αναγνώρισης της γενοκτονίας οφείλεται σε ιδιωτική πρωτοβουλία. Όπως είπαμε και στον Πρωθυπουργό, εμείς είμαστε απλοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την ελληνική πολιτεία στον αγώνα αυτό. Την υποχρέωση των θητών της ποντιακής γενοκτονίας να εκφράσουν μια ειλικρινή συγγνώμη, επισημαίνει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Μας ενημερώνει η Αλεξία Τασούλη. Αλεξία. Καλό μεσημέρι. Να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου ως στίγμα βαρβαρότητας, δηλώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του, ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι η φετινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου αποκτά ακόμη μεγαλύτερες ιστορικές διαστάσεις, δοθέντος ότι συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από τη διάπραξη αυτού του στιγερού εγκλήματος, το οποίο υπό τις συνθήκες βαρβαρότητας που το σημαδεύουν ανεξίτηλα φέρει όλα τα στοιχεία του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Ο κύριος Παυλόπουλος καταλήγει ότι οφείλουμε και μπορούμε να αποτρέψουμε στο διηνικές πράξεις αυτής της ομότητας και της βαρβαρότητας, οι οποίες θίγουν τον ίδιο τον πυρήνα της αξίας του ανθρώπου. Αλεξία, σας ευχαριστώ πολύ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις για την επέτειο γενοκτονίας των Ποντίων. Την ανάγκη να ποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη των προγόνων μας, αλλά και να διώξουμε μακριά τις σκέψεις του μίσους και της εκδίκησης, τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, Ιβάν Σαββίδης, με αφορμή την αυριανή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο βίος ξεριζωμός, ο αγώνας για την επιβίωση, η γεμάτη πόνο αλλά και ελπίδα διαδρομή μέχρι τη μητέρα πατρίδα, το νέο σπιτικό και η δημιουργία μιας καινούργιας ζωής. Το δρόμονο με τίτλο «Ψυχή μου αμάραντη», που πραγματοποιήθηκε στο προάβλιο του πρώτου λυκείου Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, ήταν αφιερωμένο στη μνήμη των αθώων θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 100 ερασιτέχνες ηθοποιοί και συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Καλαμαριάς και τοπικούς ποντιακούς συλλόγους. Μεταλαμπαδεύεται η ιστορική μνήμη στις νεότερες γενιές, κάτι που το έχουμε ανάγκη στις μέρες μας. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι λαός που δεν έχει ιστορική μνήμη δεν έχει μέλλον. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, Ιβάν Σαββίδης, έστειλε το δικό του μήνυμα για την ημέρα μνήμης των Ελλήνων του Πόντου. 100 χρόνια περιπλάνησης, πόνου και ακατανοησίας. 100 χρόνια θλίψης, ελπίδας και μνήμης.
Κοιτάζοντας πίσω, αναλύοντας τα αίτια, τα γεγονότα και τις συνέπειες των τραγικών γεγονότων των αρχών του 20ου αιώνα, γίνεται όλο και πιο εμφανής ο ρόλος της μικρασιατικής καταστροφής στην παγκόσμια ιστορική διαδικασία. Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι, όλοι εμείς χάσαμε την πατρίδα μας, το σπίτι μας, τους αγαπημένους μας. Ωστόσο, διατηρήσαμε την πίστη και τη μνήμη μας. Και σήμερα μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα το βάθος και την κλίμακα της μνήμης μας. Έγιναν απόσπαστο κομμάτι του λαού μας, διαμόρφωσε την οτροπία και τη συνείδηση των ποντίων. Σήμερα, σε αυτή την πένθυμη ημερομηνία, καλώ όλους εμάς να αποτίσουμε φόρο τιμή στη μνήμη των προγόνων μας, αλλά και να διώξουμε μακριά τις σκέψεις του μίσους και της εκδίκησης. Σήμερα, η μνήμη μας μπορεί να μας οδηγήσει στο δρόμο της δημιουργίας. Σχεδόν σε όλες τις χώρες με ποντιακή παρουσία εκπονούνται επιστημονικές εργασίες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Διοργανώνονται συνέδρια, φόρουμ, εδραιώνεται συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημίων. Εγκαινιάστηκε έδρα ποντιακών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών. Το συνέδριο του Μαΐου με θέμα τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία συγκέντρωσε επιστήμονες από 15 χώρες του κόσμου και αυτό είναι μόνο η αρχή. Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την τραγωδία των ποντίων, να περάσουμε στους ανθρώπους το προφανές μήνυμα πως η αγνόηση παρόμοιων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας αναπόφευκτα θα οδηγήσει τον κόσμο σε νέες τερατώδεις καταστροφές. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε την επιστημονική και εκπαιδευτική αποστολή του ποντιακού λαού στο πλαίσιο του παγκόσμιου πολιτισμού. Δεν μπορούν να μας ακούσουν. Ο κόσμος πρέπει να συναγάγει συμπεράσματα. Και ήθε ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας βοηθήσει σε αυτό το δύσκολο έργο. Αιωνία η μνήμη όλων των αθώων θυμάτων. Οι εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας θα κορυφωθούν την Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα. Εκδήλωση μνήμης για την ποντιακή γενοκτονία με πρωταγωνιστές 5χρονους μαθητές του 8ου Νηπιαγωγείου Εύωσμου Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε στο περίπτερο της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Παποντιακής Ομοσπονδίας στην πλατεία Αριστοτέλους. Τα παιδιά τραγούδησαν ποντιακά τραγούδια, απήγγειλαν ποίηματα και μαγείρεψαν ποντιακά εδέσματα. Απευθεία σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και την Αναστασία Αργυριάδου που θα μας ενημερώσει. Αναστασία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτό το δρόμενο με πρωταγωνιστές, τους λιπούτιους μαθητές του 8ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου. Τα παιδιά σχημάτισαν με τα σώματά τους το γράμμα G και φώναξαν όλα μαζί ότι ζητούν τη διεθνή αναγνώριση ποντιακής γενοκτονίας και φυσικά έστειλαν μήνυμα ότι δεν θέλουν να ξανασυμβούν ανάλογα γεγονότα. Τραγούδησαν ποντιακά τραγούδια, μαγείρεψαν ποντιακά εδέσματα όπως οτία και επισία και απήγγειλαν ποίηματα. Να πούμε τέλος, Βασίλη, ότι το βράδυ έχουμε ακόμη μία κορύφωση των εκδηλώσεων με τους φοιτητές, τους πόντιους, τους εκπροσώπους του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών να διοργανώνουν την εκδήλωση τα μεσάνυχτα. Ξημερώνει 19η Μαΐου. Θα ανυψώσουν 100 φαναράκια στον ουρανό της Θεσσαλονίκης στη μνήμη των ψυχών που χάθηκαν στον πόντο. Αναστασία, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Με περιοδίες, ομιλίες και συγκεντρώσεις μπαίνουν τα κόμματα στην τελική ευθεία προς τις κάλπες της 26ης Μαΐου. Από τα Τρίκαλα, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές θα στείλει μήνυμα ότι τελειώσαμε με τις πολιτικές της λιτότητας και επανέλαβε ότι το δίλημα της κάλπης είναι η Ελλάδα των πολλών ή η Ελλάδα των ελίτ. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα νέο τηλεοπτικό σποτ που απαντά στις επικρίσεις της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπανε ότι η 13η Σύνταξη είναι κάτι το ανέφικτο και ένας φτηνός λαϊκισμός που δεν την εγγυώνται. Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ σε κάθε συνταξιούχο και να του πω την άλλη Κυριακή η ψήφος σου είναι και ψήφος εμπιστοσύνης στις πολιτικές που πλέον είναι καθαρές. Η ψήφος σου την άλλη Κυριακή είναι και ψήφος έγκρισης της 13ης Σύνταξης και της μόνιμης παροχής της από εδώ και στο εξής. Ή ψήφος απόρριψης της 13ης Σύνταξης. Τη 13η Σύνταξη που νομοθέτησε, κάνει άρμα του προεκλογικού του αγώνα ο Αλέξης Τσίπρας, επισύοντας τον κίνδυνο αυτή να χαθεί, αν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Αν βρεθεί πλειοψηφικό στην κάλπη το ψηφοδέλτιο εκείνο που πάνω-πάνω γράφει με μεγάλα γράμματα κατάργηση της 13ης Σύνταξης, κατάργηση των φιλολαϊκών παροχών, κατάργηση της πενθήμερης και οκτάωρης εργασίας, τότε ναι, το μήνυμα που θα δοθεί και στην εγχώρια ελίτ, αλλά και στην εξωχώρια ελίτ των τεχνοκρατών, θα είναι ένα μήνυμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής. Από τα Τρίκαλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε εναντίον των εταιριών δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες δεν μετρούν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Προχωρήσανε λοιπόν στην αρχή θεωρώντας δεδομένες τις 15 μονάδες. Μετά
μας είπαν ότι η διαφορά έπεσε στις 7. Μετά μας είπαν ότι έπεσε στις 5. Μετά βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος τους, να πει ότι ο πήχης είναι στις 3,5 μονάδες. Αργότερα βγήκε ο ίδιος ο αρχηγός τους να μας πει μία ψήφο θέλει διαφορά για να φύγουμε. Και τώρα που βλέπουν το μήνυμα να έρχεται από παντού, ο πανικός τους έχει περιτριγυρίσει και φτάνουν στο σημείο να μιλούν μέσα στον πανικό τους ακόμα και για αλλίωση του αποτελέσματος. Όλα και όλα. Το πορτοφόλι μου δεν λέει ποτέ ψέματα. Η στόχευση πάντως στους συνταξιούχους είναι εμφανής. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφόρησε νέο σποτ. Με αυτό φαίνεται να ανταπαντά στο απαντητικό της Νέας Δημοκρατίας για τη 13η σύνταξη. Η πρωταγωνίστρια είναι η ίδια και μάλιστα ζητά το λόγο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, Κυριάκο. Το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ομιλητής στην Κοζάνη. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα της ασφάλειας άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Star. Και ταυτόχρονα κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για εμφυλιοπολεμικές αναφορές, με αφορμή την ομιλία του στη Λαμία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι στόχος του είναι μια καθαρή νίκη στις ευρωεκλογές, ενώ την ίδια ώρα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό των νέων καταγράφει προβάδισμα 6,5 ποσοστίων μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική αλλαγή την οποία οραματίζεται η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολιτική αλλαγή που αφορά όλους τους Έλληνες. Είναι μια πολιτική αλλαγή η οποία θα κάνει πράξη την πολιτική μας για χαμηλότερους φόρους, για περισσότερες και καλύτερες δουλειές, για ασφάλεια, για καλή δημόσια παιδεία, για καλή δημόσια υγεία. Ενωτικώς εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επιστρατεύει το δίλημα πολιτική αλλαγή ή πολιτική στασιμότητα λίγες ημέρες πριν από το φώτο φινής της προεκλογικής περίοδου. Όσο αυτός επιμένει να διχάζει, τόσο εγώ θα επιμένω να ενώνω και να μιλάω για το μέλλον. Την ίδια ώρα, άνετο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει η δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό της εφημερίδας Τα Νέα. Στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 30% με τον ΣΥΡΙΖΑ να υπολείπεται με 23,5%. Τρίτο κόμμα το Κίνημα Αλλαγής με 6,6% και ακολουθούν Χρυσή Αυγή με 6,3%, ΚΚΕ με 5,9%, το Ποτάμι με 2,5%, η Ένωση Κεντρών με 2,2%, η Ελληνική Λύση με 1,7%, η Οικολόγοι Πράσινοι με 1,5%, η Ανεξάρτητη Έλληνες με 1,2% και η Ανταρσία με 1%. Άλλο κόμμα προτιμά το 4,4%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος ανέρχεται στο 13,2%. Γεια σας. Αυστηρό ήταν εξάλλου το μήνυμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στον απόϊχο των εντυνόμενων επιθέσεων αντιεξουσιαστών με αίτημα τη χορήγηση άδειας στον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, Κουφοντίνα. Δεν θα επιτρέψω σε 30 αλίτες, τραμπούκους, να κρατάνε μια ολόκληρη πόλη Όμηρο. Την άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την οργανωμένη τρομοκρατία. Μία εβδομάδα πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση των ευρωεκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Την αισιοδοξία τους για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών εκφράζουν οι Φόφοι Γεννηματάκη, ο Σταύρος Θοδωράκης. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε ομιλία του στην Κρήτη εξαπέλυσε άλλη μια φορά διμέτωπη επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Για μεγάλη ανατροπή στις εθνικές εκλογές μίλησε η Φόφη Γεννηματά, η οποία σήμερα και αύριο θα περιοδεύσει στην Κρήτη. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Ναι. Θα αναμετρηθούμε στην κάλπη. Οι πολίτες τοποθετούνται ξανά. Ναι. Μας μετρούν όλους. Τώρα έχουν μέτρο σύγκρισης. Έχει αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσωπο όλων. Και θα δείτε ότι θα είμαστε πράγματι η έκπληξη αυτών των εκλογών. Το ποτάμι θα είναι η έκπληξη των εκλογών, δηλώνει ο Σταύρος Θοδωράκης. Πιστεύω λοιπόν ότι το ποτάμι θα είναι η έκπληξη των εκλογών. Και επιτρέψτε μου, δεν το λέω μόνο γιατί θέλω να το πιστεύω, που προφανώς είναι και αυτό, αλλά η περιοδία που έχω κάνει σε όλη τη χώρα μου δείχνει ότι ο κόσμος θέλει το ποτάμι. Το συμπαθεί το ποτάμι, το παραδέχεται, του φύγει το χέρι. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή πατρίδα μας είναι η σταθερότητα, είναι η ασφάλεια, είναι οι συνθήκες εκείνες που θα φέρουν την ανάπτυξη. Και πιο σημαντικό απ' όλα είναι η ενότητα του έθνους. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες για 4 χρόνια τα διασφαλίσαμε. Από την Κρήτη ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι η μόνη ψήφος που θα πιάσει τόπο είναι αυτή στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Χαμένη ψήφος για το λαό είναι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, στα κόμματα του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που τον ματώνουν το λαό μας χρόνια τώρα.
Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τόπεν. Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με την Έλβη Μιχαηλίδου και η πρόγνωση του καιρού με την Παναγιώτα Σπηλιοτοπούλου. Αναλυτικά ειδήσεις στις 7 παρα 5 με τη Στέλλα Γκαντώνα. Καλό απόγευμα σε όλους.